Πάμε το πρώτο μας θέμα, μνημόνιο. Κακός δαίμονας ή χείρα βοηθείας για τη μικρή μας Κύπρο. Υποδέχομαι τους καλεσμένους μου για σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Θέοδωρος Παναγιώτου, διευθυντής του CIIM και οικονομολόγος. Καλώς όρισατε, κύριε Παναγιώτου, στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκαμε. Και τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, επίσης οικονομολόγο, μέλος του Wake Up Cyprus, το οποίο σας το συστήσαμε μόλις την περασμένη Δευτέρα ως εκπομπή. Και βεβαίως πρόεδρος του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου στην Ελλάδα. Καλώς όρισατε, κύριε Καζάκη, και εσείς στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Μία πρώτη άποψη θέλω στο ερώτημα που θέτουμε σήμερα και περιμένουμε και τη γνώμη του κοινού σας, παρακαλώ. Τι είναι το μνημόνιο τελικά? Για σας τι είναι, κύριε Παναγιώτη, το μνημόνιο? Για μένα το μνημόνιο είναι κάτι το οποίο έπρεπε να αποφευθεί πάθηση θυσία, μη φτάνοντας εκεί που φτάσαμε. Καλά, επειδή όμως δεν το έχουμε αποφύγει. Από τη στιγμή που τα αφήσαμε τα πράγματα να έρθουν σε αυτή την κατάσταση, ναι, βρεθήκαμε στη θέση που μπροστά κρεμός και πίσω ρέμνα. Άρα αναγκαίο και κακό, λέτε? Ναι, αναγκαίο κακό, αλλά υπάρχουν πολλά στο μνημόνιο που έπρεπε να είχαμε κάνει εμείς μόνοι μας και μπορούσαμε να τα κάνουμε πολύ πιο ανώδυνα, πολύ πιο εύκολα, και όμως ολιγορήσαμε, τα αναβάλαμε. Και γι' αυτό βρεθήκαμε στο χείλος του κρεμού με αυτές τις συνέπειες. Πολλές φορές να μας επιβάλλονται πράγματα τα οποία θα προτιμούσαμε να μην τα κάναμε με τέτοια βιασύνη και τέτοια μεγάλο κόστος. Άρα λέτε ότι δεν βάλαμε τάξη μόνοι μας και δυστυχώς υπό τις περιστάσεις ήρθε κάποιος άλλος έξωθεν να βάλει τάξη. Να βάλει τάξη και μάλιστα αυτό που είχε, στο χάος, ας πούμε, που είχε δημιουργηθεί. Ναι, και με έναν, και μια δόση τιμωρητικότητας, νομίζω, σε αυτό. Δηλαδή, μας έπρεπε, εννοείται, ή απλά το εμπεριέχει το μνημόνιο τη δόση. Εμπεριέχει το μνημόνιο, διότι ξέρετε, οι ξένοι δεν έχουν τις ευαισθησίες για τις κοινωνικές ομάδες, για τις επιπτώσεις. Βλέπουν τα πράγματα εκ του μακρόθεν. Αριθμός. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουμε αυτά, να δίνουμε την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας στους άλλους, να μας επιβάλλουν πράγματα τα οποία μπορούσαμε εμείς να τα εισαγάγουμε με την σειρά τους, με την υπομονή, με την ησυχία μας. Αυτό θα πρέπει να μας γίνει μάθημα. Είναι πάθημα που πρέπει να μας γίνει. Για μάθημα. Το μέλλον, λέτε. Yes. Εσείς, ναι. Κύριε Καζάκη, ποια είναι η γνώμη σας για το μνημόνιο? Καταρχάς, ξέρετε ότι η Ελλάδα πάσχει από αυτό πολύ περισσότερα χρόνια από ότι η Κύπρος. Βεβαίως, στην Κύπρο έγινε η εισαγωγή του μνημονίου με ένα εντυπωσιακό τρόπο, με το κούρεμα καταθέσεων, το οποίο είναι πρωτοφανές. Το να χτυπηθεί έτσι μια οικονομία. Γιατί καταργήθηκε η έννοια της πίστης. Το τραπεζικό σύστημα στηρίζεται στην πίστη. Όταν κουρεύεις καταθέσεις, καταρακώνεις την πίστη. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να συζητάμε από εκεί πέρα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι μια ανακάμψιμη. Όταν χαθεί η πίστη στην αγορά, είτε είναι η τράπεζα, είτε είναι οι συναλλαγές στο εσωτερικό μιας χώρας, ναι, στο εξωτερικό, δεν αναπλήρωνεται αυτό. Δεν αυτό έχει ανακάμψει η Ελλάδα, ας πούμε, μετά. Μια χαρά πάει προς τα κάτω. Θέλω να πω δηλαδή. Γιατί μας λένε να παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης, του σηκώνει σιγά-σιγά κεφάλι. Μας το λένε εδώ στην Κύπρο. Εννοώ. Αλλά η Ελλάδα δεν είχε κούρεμα. Πάμε κι εμείς και εκεί. Λοιπόν, ακούστε. Όλα τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, για οποιοδήποτε επαγγελματία οικονομολόγο που μπορεί τέλος πάντων έχει τη διαστροφή να είναι με στοιχεία, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τέταρτη στον κόσμο σε 180 χώρες, από τον πάτο, τέταρτη, σε ποσοστό επενδύσεων στο ΑΕΠ. Είναι κάτω από το 12%. Και συνεχίζει να φθήνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυναμική προοπτικής. Δεν έδωσε το μνημόνιο. Απολύτως και τίποτα. Η συμμόρφωση με το μνημόνιο αυτή την προοπτική. Έδωσε ένα πρωτογενές πλεονάσμα, το οποίο το αμφισβητούν όλοι οι οικονομολόγοι. Διότι για να εμφανίσουν το πρωτογενές πλεονάσμα, κάνανε μια ειδική συμφωνία με την Ελλάδα, με την ελληνική κυβέρνηση, όπου αφαίρεσαν τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, δηλαδή τα λεφτά που δόθηκαν στις τράπεζες, ναι, για ανακεφαλοποίηση, πράγμα που τα προηγούμενα χρόνια μετρούσαν κανονικά στο έλλειμμα. Άρα τώρα, για να εμφανίσουν πρωτογενές, βγάλανε τα λεφτά. Είναι εικονική δηλαδή η εικόνα που δόθηκε. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η οριακή βελτίωση, για παράδειγμα, της ανεργίας που παρουσιάστηκε τον τελευταίο, τον Ιούνιο δηλαδή τώρα, 0,6, οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε αύξηση, τεράστια αύξηση των ανθρώπων που φεύγουν εκτός Ελλάδας, δηλαδή της μετανάστευσης. Στα 4 χρόνια έχουμε 830.000 νέους ανθρώπους που φύγανε. Προφανώς και αυτό δεν είναι θετικό. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι μειώσαμε την ανεργία άμα φεύγει ο κόσμος. Άμα χάνεις τον ανθό της κοινωνίας σου και κυρίως το πιο δυναμικό κομμάτι του εργατικού σου δυναμικού, τι προοπτική υπάρχει? Διότι αυτοί που φεύγουν είναι πιο επιχειρηματικοί, πιο καινοτόμοι, πιο ανήσυχοι. Και πιο έτοιμοι να προσαρμοστούν στο δεδομένο. Το ότι έπρεπε, αυτό που λέει ο κ. Παναγιώτο, ότι είναι ένα αναγκαίο κακό. Δεν βάλαμε μόνοι μας την τάξη, δεν προνοήσαμε, τα κάναμε μαντάρα, τους καλέσαμε, ήρθαν και μας φέραν το μνημόνιο για να μπει μια τάξη, μια ρέγουλα. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι έτσι. Είναι σαν να, για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό να χρωστάει
Και έρχεται ο δανειστής, η τράπεζα, και του λέει: «Πρόσκει, προκειμένου να με πληρώσεις, καταργούνται όλα τα δικαιώματά σου». Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος, ποιο νοικοκυριό, θα δεχόταν ότι επειδή χρωστάει στην τράπεζα, έτσι, θα πρέπει να μην έχει κανένα δικαίωμα. Καλά, δεν ήμασταν ούτως ή άλλως όμοιροι των τραπεζών όμως με τα δάνεια από κάποιον. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το θέμα είναι να τα βελτιώσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται να πάμε από το κακό στο χειρότερο. Προς Θεού. Και αν δεν έχεις δικαιώματα, ποιος σου εγγυάται ότι θα πάρει καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που σου εγγυάται ότι μπορεί να πάει καλύτερα τα πράγματα είναι η δυνατότητά σου να διαπραγματεύεσαι. Για να διαπραγματευτείς όμως πρέπει να έχεις δικαιώματα. Μα τα έχει αφαιρέσει το μνημόνιο όλα τα δικαιώματα. Το είπε και ο. Και ως κράτος, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά. Όταν δεν έχεις ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, δεν έχεις ασυλίες. Δεν έχεις δυνατότητα να καθορίζεις εσύ πολιτικές. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει καλυτέρευση. Γιατί ο δανειστής τι έχει στο μυαλό του, πώς θα πάρει τα λεφτά. Έτσι δεν είναι. Πώς θα πάρει πίσω. Πολιτικές. Και εφαρμόζει πολιτικές που δεν τον νοιάζουν εάν την οικονομία σου βυθίζει ή δεν τη βυθίζει. Θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που ενδιαφέρεται για να μπορέσει να αποσπάσει το εισόδημα φιλόμενο που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να καλυφθεί η χρηματοδότηση. Εσείς, κύριε Παναγιώτη, πώς τα βλέπετε? Εάν είχες εναλλακτικές επιλογές, θα του έλεγες φύγε από μπροστά να μου για τις και έχω εναλλακτικές επιλογές. Αλλά όταν δεν φτάσεις στο σημείο που έχεις εξαντλήσει τα πάντα και δεν έχεις που τον κεφαλή κλείνει, τι θα πεις? Δεν είχαμε, είσαι έρμεον. Μα στην περίπτωση μας εμάς, ο πρόεδρος δεν είπε, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, δεν είπε προεκλογικά, προσπαθούσε να βρει άλλα δάνεια, άλλους τρόπους και προσπάθησε ο άνθρωπος. Με κάθε τρόπο. Δεν βρήκε. Όταν μπήκε στο Eurogroup και είπε προσπαθώ να βρω άλλες πηγές, του είπαν, στο πω στα αγγλικά, show me the money. Ναι, κύριε Παναγιώτο, με όλο το σεβασμό και το λέω ως γενική αρχή, έχει κουράσει τον κόσμο αυτή η καραμέλα. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Με το πιστόλι στο κρόταφο. Στεκόμαστε στην άκρη του γκρεμού. Και δεν το λέω μόνο για την περίοδο που περιγράφεται, αλλά και τώρα. Μόλις έρθει ένα νομοσχέδιο που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, λέμε του κόσμου την ίδια καραμέλα. Με το πιστόλι στον κρόταφο. Δηλαδή, λέμε του κόσμου ότι είμαστε έρμεα. Το είπατε εσείς, δικιά σας λέξη. Το είπα. Είμαστε υποχείρια. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Το είπα. Βεβαίως υπονοείται ότι θα διαπραγματευτείς όσο μπορείς με όλες τις δυνάμεις. Το κάνουμε. Γιατί υπάρχει εντύπωση στον κόσμο ότι δεν κάνουμε διαπραγμάτευση. Να σου πω ότι δεν το κάνουμε. Ότι μας είπατε, λέγαμε ναι. Να σας πω ακριβώς, έχετε δίκιο. Δεν το κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, όταν έγινε η απομείωση των ελληνικών ομολόγων, το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, πήγαμε εκεί σαν αρνιά επισφαγή. Δεν είπαμε κι εμείς μια κουβέντα, ξέρετε, οι τράπεζες μας θα χάσουν 4 δισεκατομμύρια μας. Παρεβαίνετε όπως θέλετε. Δεύτερο, όταν έγινε η πώληση των ελληνικών υποκαταστημάτων. Που καταστήμαμε το τραπεζό μας στην Ελλάδα. Ναι. Χάσαμε άλλα 3-3,5 δισεκατομμύρια. Και εκεί, πάλι, ναι, μπορεί κάποιος να πει είχαμε το πιστόλι στο κρόταφο. Αλλά από την άλλη, και ξέρετε, δεν μπορούσαμε να αυτά τα υποκαταστήματα βάλουμε σε διεθνή πληστηριασμό εντός 48 ώρων να τα δώσουμε στον πιο ψηλό προσφόριο. Γιατί τα δώσαμε στην. Γιατί τα δώσαμε. Εσείς τα λέτε εδώ με τόση ευκολία από τον καναπέ. Γιατί δεν τα σκέφτηκε τόσο εύκολα. Να σας απαντήσω. Να απαντήσω. Όταν κινείς τα πράγματα την τελευταία στιγμή, έτσι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Δεν σκέφτεσαι, χάνεις το μυαλό σου, είσαι κάτω από μια, άλλα θέλεις και άλλα κάνεις. Γι' αυτό σας κύριε λέω, Παναγιώτο, μισό λεπτό, να μην χάνει το μυαλό του ένας οικογενειάρχης, χάνει το μυαλό του μια μονάδα, χάνει το μυαλό του. Μια ηγεσία ολόκληρη μιας χώρας χάνει το μυαλό του. Μα κοιτάξτε, όταν πας και σου λένε ότι θα κλείσω τις τράπεζες, θα κάνω το ένα το άλλο, και μπορεί να τους πεις, μα δεν μπορείς να κλείσεις τις τράπεζες, δεν θα μπορείς. Μα αφού δεν είσαι προετοιμασμένος ή τέλος πάντων υπό την πίεση των γεγονότων, δεν σκέφτεσαι καθαρά. Απλά επαναχωρείς. Ναι, επαναχωρείς. Δεν πρέπει να επαναχωρείς, αλλά επαναχωρείς. Παρακαλώ. Καταρχάς, να δούμε το πρόβλημα όπως γεννήθηκε. Το πρόβλημα λοιπόν της κυπριακής οικονομίας είναι οι τραπεζίστες. Ήταν οι τραπεζίστες. Σε δύο βασικές, για να το καταλάβουν τώρα, μην μπελέξουμε με τεχνικά. Ναι, με απλά λόγια, παρακαλώ. Με απλά. Πρώτο. Εμφανίζονταν μια καταθετική βάση στις κυπριακές τράπεζες γύρω στα 26 δισεκατομμύρια που ήταν η καταθετική βάση των οικοκυριών, η οποία δεν υπήρχε. Είχε ξανεμιστεί. Τις είχαν φάει οι τραπεζίτες. Και πώς τους είχαν φάει οι τραπεζίτες? Τοποθετώντας τα λεφτά όπου θέλανε, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε αγορές παραγωγών, πιστωτικά προϊόντα, με ό,τι γουστάρανε. Όταν οι αγορές ήταν ψηλά, κερδίζανε και τα κέρδη τους βγαίνανε στο εξωτερικό. Τώρα που πέσανε λόγω του κράχ του 2008, το κλείσιμο του αγορών, χρεοκοπήσανε αυτά τα πράγματα. Οπότε τι γίνεται? Έπρεπε να ξαναγυρίσουν ή να έχουν μια ρευστότητα για να μπορέσουν να γίνονται συναλλαγές. Να πηγαίνει ο Κοσμάκης να παίρνει τις καταθέσεις του. Δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. Από την άλλη μεριά υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα, το δάνειο. Στα δάνεια
οι Κυπριακές τράπεζες, όπως και οι ελληνικές τώρα, δεν ήταν μόνο το Κυπριακό, αλλά για τις Κυπριακές, υπήρχε το εξής. Ελάτε κόσμε, πάρτε δάνεια με εγγύηση το σπίτι που πας και παίρνεις ή οτιδήποτε. Αυτό δημιούργησε ένα τρομακτικό πρόβλημα, διότι σε μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλολιγάρχες δώσανε θαλασσοδάνεια. Δηλαδή δώσανε τρελά λεφτά, τα οποία δεν εγγυήθηκε κανένας. Να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με νούμερο. Και αυτό είναι πραγματικό νούμερο της Τράπεζης της Ελλάδος. Χωρίς όνομα, παρακαλώ. Όχι. Με Τράπεζη της Ελλάδος. Ναι. Εγώ μακροοικονομικά στοιχεία χρησιμοποιώ. Δεν με ενδιαφέρει. Αν θέλει ο εισαγγελέας, το βρίσκει. Δεν είναι θέμα. Νούμερο. Λοιπόν, 31/12/2012, οι ελληνικές τράπεζες εμφανιζόντουσαν ότι είχαν δανείσει την κυπριακή ιδιωτική οικονομία έτσι, με 10,6 δισεκατομμύρια. 31/3/2013, τότε που έγινε το κούρεμα, ξαφνικά ο δανεισμός αυτός μειώνεται στα 2,6 δισεκατομμύρια. Πού πήγαν τα 8? Τα 8 γυρίσανε πίσω και διαγράφησαν διαμέσου των υποκαταστημάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Ποιοι ωφελήθηκαν από τα 8 δισεκατομμύρια που γίνανε καπνός? Ποιοι? Προφανώς όχι ο μεσαίος, ο μικρός. Σαφώς και όχι. Λοιπόν, άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς καλύπτουμε τα 8 δισεκατομμύρια που κάνανε φτερά. Και δεύτερον, πώς καλύπτουμε την καταθετική βάση, η οποία και αυτή είχε κάνει φτερά. Ξανεμίστηκε. Και έτσι λοιπόν βάλαμε ολόκληρη χώρα, ολόκληρο τον κόσμο να πληρώνει τα κερατιλίκια. Συγγνώμη για την έκφραση, είναι κλασική ελληνική έκφραση. Τα κερατιλίκια του οποιοδήποτε τραπεζίτη, η Golden Boy ή μεγάλο επιχειρηματία, που έκανε δουλειές με λεφτά άλλων. Με τα λεφτά αυτή του μέσου, λέτε, που δεν αφού το καταθέτει. Το πολύ απλό. Να βάλουμε μια ανατελεία. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Θέλουμε τη γνώμη σας για το μνημόνιο. Έχουμε κάνει έναν γκάλωπ που καταγράφει τη διχογνωμία αυτή. Σας παρακαλέσω να το δούμε και να το συζητήσουμε. Το μνημόνιο που ήρθε στην Κύπρο θεωρείται ότι είναι ένας κακός δαίμονας ή μια χείρα βοηθείας για τον τόπο και τους πολίτες? Σίγουρα χείρα βοήθειας δεν είναι. Αν ήταν χείρα βοήθειας, δηλαδή αν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλαν πραγματικά να βοηθήσουν, όχι να στραγγαλίσουν την κυπριακή οικονομία, θα το έκαναν διαφορετικά σίγουρα. Χείρα βοήθειας, σίγουρα. Γιατί? Διότι βγάλει νόημα. Το μόνο πράγμα που βγάλει νόημα τα τελευταία χρόνια. Μνημόνιο, να πάει φυλακή όλοι, ρε. Όλοι φυλακή. Ο φτωχός φτωχότερος και ο πλουσιότερος πλουσιότερος. Τούτα. Καταστρέψαν μας τα μέσα, όλοι. Κύπρος να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει. Χειρότερο πράγμα για την κοινωνία. Αν είσαι υπέρ ή κατά, θα μας βοηθήσει, θεωρείς ή όχι? Παραπάνω εναντίον. Όλα τα σχέδια έχουν τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά πιστεύω πάντα πληρώνει ο κόσμος και ιδιαίτερα ο φτωχός ο κόσμος. Όπως πάμε, ναι, σίγουρα θα καταστραφούμε και χειρότερα ακόμα. Θεωρείτε ότι είναι ευεργετικό ή όχι? Για την ώρα, ναι. Με την κατάσταση που βρισκόμαστε, ναι. Έτσι πιστεύω. Γιατί να έχουμε λίγη παράταση ως παρακάτω. Αντίο που μας τρέψε, πέτε μου, ποιά είναι τα κατάσταση? Οι κατοικίες πάντα μας πιάσουν. Όποιος έχει ένα χρέος και δεν μπορεί να πληρώσει, αλλά πιάσουν την κατοικία του, να μείνουν μέσα στους δρόμους. Κακός δαίμονας, όχι, αναγκαίος δαίμονας στο τέλος της ημέρας. Νομίζω υπέρ. Θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της κυβέρνησης και εφόσον θα γίνει, τότε ελπίζουμε ότι θα είναι υπέρ μας. Καλά έκαμε η Τρόικα και ήρθε κατ' εμένα, γιατί κάποια πράγματα τα έβαλε στη θέση τους, αν και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλει και άλλα πράγματα στη θέση τους. Μακάρι, αγάπη μου, μακάρι να βρουν έναν τρόπο να γλιτώσουμε, παιδιά μου. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποιοι λένε ότι καλώς, διαφορετικά δεν έμπαινε τάξη, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι το τέλος μας. Η Τρόικα, το μνημόνιο και μαζί με το μνημόνιο, βεβαίως έχει δαιμονοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ένας ζυγός από τον οποίο πρέπει να απαλλαχτούμε το συντομότερο. Το θέμα είναι πώς απαλλάσσεσαι από αυτό το ζυγό. Μπορούμε να απαλλαχτούμε. Εγώ νομίζω ότι μέχρι πρόσφατα πηγαίναμε αρκετά καλά. Και εάν συνεχίζαμε, αν βρίσκαμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των εκποιήσεων, χωρίς όλες αυτές τις διαμάχες και αυτές, και περνούσαν και οι τράπεζες μας στα τεστ αντοχής, πιστεύω από τον νέο χρόνο θα βλέπαμε
τα πρώτα σημεία της ανάκαμψης. Δηλαδή τώρα μου λέτε ότι δεν θα δούμε ανάκαμψη, όχι, επειδή είχαμε αυτή την επιπλοκή με τις εκποιήσεις. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Αυτό που γιατί λέω, λίγο άλλο θυμού κάνει αυτό. Αυτό που λέω, όχι, όχι. Αυτό που λέω, καθυστερούμε την ανάκαμψη, ώσπου να αντιληφθεί αυτό το θέμα. Δεύτερον, δίνουμε ορισμένα μηνύματα στον έξω κόσμο, που άρχισε να επαναχτά την εμπιστοσύνη του σε εμάς, ότι ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει το συντομότερο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, ναι, όχι δημοσίως και στον έξω κόσμο να δίνουμε, για να επανατοποθετήσουμε σε αυτούς μας στις ράγες για επανεκκίνηση. Στις ράγες, αυτή την επανεκκίνηση, κύριε Παναγιώτη, τη λέμε, ναι, του κόσμου, έχει από το 2013. Ναι. Ναι, λέγαμε για τις αρχές του 2015. Ναι. Δεν ακούσα κανέναν που να λέει ότι θα γίνει το 2014. Απλά περιμένουμε. Όλο για επενδυτές ακούμε, πάνε, έρχονται, ναι, βλέπουν, φεύγουν. Εσείς αν είσαστε επενδυτής. Ναι. Εγώ δεν θα επενδύασα. Θα επενδύασα αυτή τη στιγμή με αυτή την κατάσταση. Όχι. Όχι μόνο για την κατάσταση και για πολλούς άλλους λόγους. Για τιμωρησία. Φτιάξτε την τιμωρησία. Κανένας δεν τιμωρήθηκε ακόμα, κανένας δεν προσήχθηκε στη δικαιοσύνη ακόμα για όλα αυτά που περιέγραψε και ο συνάδελφος εδώ πέρα, τα οποία έχουν γίνει πράγματα και θαύματα και δεν βλέπεις κανένα μέχρι τώρα, 1,5 χρόνο μετά, να έχει προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Ναι, το σκεπτικό είναι ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά σε βάθος, με λεπτομέρεια για εντάξει, να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν. Επομένως οι επενδυτές, wait and see, θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι το πού πάει καλύτερα, ποιος πάει καλύτερα ακολουθούσε αυτή τη συνταγή. Κανένας πουθενά. Δηλαδή, όταν ολόκληρη η Γαλλία, σαν οικονομία, καταραίει, μια ολόκληρη κυβέρνηση παραιτήθηκε γιατί ο Υπουργός Οικονομικών διατύπωσε κάποιες διαφορές με το Σόιμπλε και τη Μέρκελ και τέλος πάντων την ορθοδοξία αυτή που εφαρμόζει αυτό το πράγμα. Και μια ολόκληρη Ιταλία απειλείται να διαλυθεί εξών συνετέθη κατά το βάρος του χρέους και των πολιτικών που εφαρμόζεται. Θα είναι μάλλον παράλογο να σκεφτούμε ότι η Κύπρος θα πάει καλύτερα και η Ελλάδα ακόμη καλύτερα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είχαμε εναλλακτική λύση. Βεβαίως είχαμε. Τι είχαμε. Βεβαίως. Καταρχάς, μιλήστε μου για την Κύπρο. Ναι. Τι εναλλακτική είχε. Καταρχάς, είχαμε το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε είναι να οδηγήσουμε σε πτώχευση στις τράπεζες. Πριν γίνει. Τι εννοώ πτώχευση. Για να καταλάβουμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Να την κλείσουμε μόνοι μας. Όχι, μην τις κλείσεις. Δεν κλείνει μια τράπεζα. Αλλά κάνεις πτώχευση. Κάνεις εκαθάριση στην τράπεζα. Καθάριση στην τράπεζα σημαίνει ότι ο γκισές δουλεύει κανονικά. Οι καταθέσεις είναι εκεί και μπορεί να τις στηρίξει το κράτος με μια σειρά τρόπους. Αν δεν έχει συναλλαγματικό. Αν δεν έχει χρήμα δηλαδή πίσω να τις ενισχύσει, μπορεί να τις ενισχύσει με ηλεκτρονικό χρήμα. Δηλαδή, σε ολόκληρο τον κόσμο, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται οι debit cards, δηλαδή χρεωστικές κάρτες, που μπορεί να αξιοποιήσεις το χρήμα σου χωρίς να είναι δεσμευμένο εκεί. Μάλιστα. Χωρίς να χρησιμοποιήσεις φρέσκο χρήμα, εάν υπήρχε ένιξη. Γιατί δεν το κάναμε. Θα σας πω για ποιο λόγο. Το δεύτερο που έπρεπε να κάνουμε είναι αυτό που λέμε: να τιμωρηθούν αυτοί που είναι και να βρεθούν τα λεφτά που πήγανε. Έτσι, δεν μπορεί να χαρίζονται δισεκατομμύρια και να καλεί το Κοσμάκης να τα πληρώσει. Λοιπόν, συγγνώμη, μπορούσαμε να τα βρούμε αυτά τα λεφτά και να τα επανακτήσουμε. Βεβαίως, συγγνώμη. Ένα μέρος. Υπάρχουν τεράστιες περιουσίες, το ξέρουμε. Τεράστιες περιουσίες. Πώς, εάν στην Ελλάδα, παράδειγμα, ανακαλύφθηκαν ορισμένοι ολιγάρχες στη χώρα, οι οποίοι πήρανε από τις τράπεζες που κλείσανε, όπως το Τραχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Αγροτική Τράπεζα, ότι είχαν πάρει, ας πούμε, δάνεια 12 φορές την εγγύηση που είχαν δώσει. Και επανακτήθηκαν. Αυτή είναι στη φυλακή τώρα. Τα χρήματα όμως. Τα χρήματα αναζητιούνται. Αναζητιούνται. Η κυβέρνηση δεν θεσμοθετεί ένα νόμο που να λέει δημεύω περιουσία. Γιατί πρέπει να δημευτεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και έτσι θα επιστρέψει το χρήμα. Λέτε για να μην πληρώνει ο κόσμος κομμάτι, στα σπασμένα. Ένα κομμάτι. Ναι. Ένα κομμάτι. Ναι. Το άλλο κομμάτι είναι από την ανάπτυξη. Δηλαδή πρέπει να οδηγήσει σε ανάπτυξη την οικονομία. Αν τη βυθίζει συνέχεια, δεν μπορεί να επανεκκινήσει. Δεν μπορεί, λογικά, δεν μπορεί να σου βάλω ένα ζωρολομανδία και μετά σου λέω πήγαινε κάνε κρόλ στη θάλασσα. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Το άλλο, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι το εξής. Ότι θα πρέπει να εκτιμήσεις εάν το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεσαι, λέγεται αυτό Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, σε συμφέρει ή όχι αυτή τη στιγμή. Τι εννοείται, ότι έπρεπε να φύγουμε από το ευρώ. Έπρεπε να εξετάσεις και αυτή την αλλακτική. Μα δεν θα μας έπαιρνε χρόνια πίσω αυτό. Όχι, όχι, καθόλου. Αφού κάναμε το βήμα και μπήκαμε. Δεν είσαστε τόσο πολλά χρόνια μέσα στο ευρώ όπως είναι οι Έλληνες για να έχουν ξεχάσει πώς ήταν με το εθνικό του νόμισμα. Με η κυπριακή λύρα ήταν πολύ πιο ισχυρή από το ευρώ και πολύ πιο προσοδοφόρα για την κυπριακή οικονομία. Και φυσικά δεν θα υπήρχε περίπτωση μα να τις κάνουν κούρεμα. Καταστροφικό να βγαίναμε από το ευρώ. Θα είχε κόστος. Προσέξτε, κόστος. Αλλά εγώ απλά λέω, έγινε μελέτη κόστος-οφέλους. Δηλαδή, να μελετήσουμε τη μία επιλογή και να μελετήσουμε την άλλη και να πούμε ότι σε σύγκριση με το κόστος αυτό το άλλο με συμφέρει, οπότε επιλέγω το άλλο.
Να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι έχει να μας πει, γιατί όπως το είπατε και πριν, είναι ο Κοσμάκης που έχει πληρώσει την ύφη, ο μέσος πολίτης. Πάμε στην πρώτη. Είναι μια κυρία που δεν θέλει να δώσει το όνομά της. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Παίρνω και εγώ με τη σειρά μου να πω τη γνώμη μου για το μνημόνιο. Ναι. Όπως όλα τα πράγματα, έτσι για το μνημόνιο, για τα καλά του και τα κακά του. Έχει και αρκετά καλά, έχει και πολλά κακά. Ένα από τούτα τα κακά, δυστυχώς, έχει χτυπήσει και το δικό μου σπίτι. Εγώ παίρνω να αναφέρω ένα πρόβλημα της οικογένειας μου, αν μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει. Πείτε μας. Λοιπόν, ως μεγάλη της οικογένειας παίρνω εκ μέρους της μητέρας μου και λόγω του ότι είμαστε πολύ τεκνή οικογένεια, έχουμε αρκετά οικονομικά προβλήματα. Δεν θέλω να ζητήσω χρήματα ή οτιδήποτε, απλά μια βοήθεια σε ένα πρόβλημα που αφορά το σπίτι μας. Πείτε μας, αν μπορούμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε πρόβλημα με κάτι πολύ απλό για κάποιους άλλους, που για μας είναι πολύ σημαντικό. Έχει πρεβήσει το τυπόζητό μας εδώ και 1,5 χρόνο και δεν έχει βρεθεί κανένας άνθρωπος να δεχτεί να τον πληρώσουμε με δόσεις. Αυτό που ζητώ είναι αν υπάρχει εκεί έξω κάποιος άνθρωπος που να δέχεται να τον πληρώσουμε σιγά σιγά για να αλλάξουμε και εμείς το τυπόζητό μας, να έχουμε νερό όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Και ειδικά τώρα το χειμώνα που χρειαζόμαστε ζεστό νερό. Καλά, τι εννοείται, ότι πέρσι το χειμώνα δηλαδή δεν είχατε ζεστό νερό? Δεν είχαμε ζεστό νερό. Αστείευαμε ενδιαφέρον με το Ice Bucket Challenge, ότι εμείς το κάναμε από πέρσι στο σπίτι. Κάναμε με παγωμένο, ή ζεσταίναμε σε κουβάδες. Άρα θέλουμε έναν άνθρωπο που να δεχτεί να κάνει τη δουλειά. Πραγματικά είστε πολύ αξιοπρεπείς. Δηλαδή έχετε την οικονομική δυσκολία, δεν ζητάτε χρήματα. Θέλετε να βρεθεί ένας άνθρωπος που να δεχτεί να τον πληρώνετε λίγο-λίγο. Υδραυλικό θέλουμε για αυτή τη δουλειά. Υδραυλικό. Ένα υδραυλικό που να δεχτεί να τον πληρώσουμε σιγά-σιγά. Υπάρχουν και μικρότερα παιδιά στο σπίτι, αυτό? Υπάρχουν και τρία μικρότερα παιδιά λοιπόν, στο σπίτι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, σας διαβεβαιώνω πραγματικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν έχει χάσει το φιλότιμο στην Κύπρο. Για την Κύπρο μιλάμε, δηλαδή που πάντα ο ένας στον άλλο ήταν στήριγμα. Μπορεί να είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά λίγη εμπιστοσύνη να έχουμε. Αφού η κυρία λέει ότι υπάρχει δυνατότητα σιγά-σιγά να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Κρατάμε το τηλέφωνο της κυρίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί της. Ίσως καλά να υπήρχε μια υπηρεσία που να κάνει αυτό το πράγμα και για άλλο κόσμο. Υπάρχει Επίτροπος Εθελοντισμού που έχει πάρει υπό την αιγίδα του όλες τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αν η κοινωνία δεν αναπτύσσει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει αλληλεγγύη στην Κύπρο, μου κάνει εντύπωση. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε η απουσία ρευστότητας που έχει χτυπήσει όλους τους επαγγελματίες. Να σας πω εγώ μερικά παραδείγματα, γιατί θα είναι το άμεσο μέλλον της Κύπρου από την Ελλάδα. Θα φτάσετε να πεθαίνουν παιδιά. Και οικογένειες από μαγκάλια. Σας παρακαλώ, μην αυτό είναι στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει αυτό τώρα στην Ελλάδα. Μην μου λέτε ότι θα φτάσει εκεί προς τέτοια σημεία. Να είστε απολύτως σίγουροι. Αν δεν ανατραπούν αυτά τα πράγματα, τα πλαίσια. Κοιτάξτε, βρισκόσαστε εμείς στην Ελλάδα. Έτσι, δεν έχουμε ζήσει απεικιοκρατία. Εσείς έχετε ζήσει απεικιοκρατία. Η απεικιοκρατία είχε κάποια θετικά. Έφτιαξε ένα κράτος, υπηρεσίες κτλ. Έχουμε ακόμα τα κατάλοιπα, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Αλλά ποιος Κύπριος στα σοβαρά του μπορεί να νοσταλγεί την αποικιοκρατία? Γιατί αυτό έχει πάθει σήμερα η Κύπρος. Έχει τεθεί υπό αποικιακό ζυγό. Απλά δεν βλέπουμε τους ένστολους με τα όπλα και τα τέτοια στον δρόμο. Ένα είδος αποικιοκρατίας, λέτε το μνημόνιο. Ναι, ναι. Επόμενη γραμμή, ο κύριος Πανίκος. Ναι. Γεια σας, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΣΥΓΜΑ που έφερε ένα οικονομολόγο της τάξης του κύριου Καρζάκη. Δεύτερον, τον κύριο Καρζάκη, ο οποίος σε πολλές αναφορές του σε βίντεο στο YouTube έχει κάνει πολλές αναλύσεις και έχει συμπεριλάβει και το Κυπριακό. Και η ερώτησή μου στον κύριο Καρζάκη, μόνο στον κύριο Καρζάκη, και ελπίζω να τα πει έξω από τα δόντια, να τον αφήσετε να τα πει έξω από τα δόντια. Ναι, παρακαλώ όμως να κάνετε την ερώτησή σας, αλλά θέλω... από το ευρώ, τώρα που έχουμε φυσικό πλούτο δικό μας. Και για να παρένθεση, η πρώτη χώρα που αν δεν βγούμε εμείς πρώτοι από το ευρώ, θα βγει η Γερμανία. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η δική μου πρόταση, την έχω το παρουσιάσει και στο πανεπιστήμιο και στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία και όλα αυτά τα πράγματα και γίνεται συζήτηση για την ιστορία, είναι το ταχύτερο δυνατό. Να βγούμε από το ευρώ. Βεβαίως, το ταχύτερο δυνατό. Πού το στηρίζετε αυτό, κύριε Καζάκη? Και η Ελλάδα ή μόνο η Κύπρος? Όχι, και η Ελλάδα. Οπωσδήποτε. Πείτε μου ένα απλό επιχείρημα στον κόσμο. Ναι, πρώτον, το ευρώ δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο ούτε καν για τη Γερμανία.
Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή η συζήτηση, γι' αυτό και ολόκληρη η Ευρωζώνη περνάει σε διαδικασία αποπληθωρισμού. Αυτό είναι αδιανόητο για μια σύγχρονη οικονομία, πόσο μάλλον για μια ολόκληρη Ευρωζώνη. Και φτάνουν στο σημείο σε απαγορευμένα μέτρα. Εάν δείτε το σχεδιασμό του Ευρώ του 1998, έλεγε ότι ήταν αδύνατον στα πλαίσια μιας οικονομικής ένωσης με ένα νόμισμα, με νομισματική πολιτική να αντιμετωπιστεί ο χαμηλός πληθωρισμός ή ο αποπληθωρισμός. Και φτάνουν σήμερα τώρα στα αρνητικά επιτόκια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι καταραίει ολόκληρο το οικοδόμημα. Εδώ η επιλογή είναι διπλή. Ή μένεις και σε πλακώνει και τελειώνεις, μια και έξω, σε αδιόρθωτη ζημιά. Και αν βγεις τι. Ή επιλέγεις βαθμούς ελευθερίας που χρειάζεσαι για να μπορείς να οικοδομήσεις την τύχη σου. Οι οικονομίες σήμερα που αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκονται ούτε σε κλείδωμα με ισχυρά νομίσματα, ούτε σε οικονομικές ολοκληρώσεις, πάνε πολύ καλύτερα από τις οικονομίες οι οποίες έχουν κλειδωθεί. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Παναγιώτη, για το ευρώ? Εγώ πιστεύω και το είχα πει και παλιά στον ύμνηστο πρόεδρο Παπαδόπουλο, όταν θα μπαίναμε στο ευρώ. Εγώ υπεστήριξα ότι ήταν πρόωρα, δεν θα έπρεπε να μπούμε, διότι δεν είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε. Αφήστε το παρελθόν. Τώρα. Λοιπόν, τώρα. Κύριος Κασάκης λέει να βγούμε. Μιας και είμαστε μέσα, αν βγούμε, θα είναι η δεύτερη πλάνη χειρότερη της πρώτης. Γιατί εφόσον είμαστε μέσα και υπό τις παρούσες συνθήκες, νομίζω ότι θα είναι καταστροφή να βγούμε από το ευρώ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να απαλλαγούμε από το μνημόνιο με το να εκπληρώσουμε τις συνθήκες του μνημονίου, βεβαίως διαπραγματευόμενοι στην πορεία θέματα τα οποία είτε έχουν κοινωνικές ή εθνικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε να βγούμε από το μνημόνιο, από το ευρώ, ενώ δεν μπορούμε να στηριχτούμε στα πόδια μας. Πιστεύω με τον εθνικό πλούτο, όπως είπε και ο ακροατής σας, του φυσικού αερίου, αλλά και με πολλά άλλα τα οποία πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε, μπορεί η κυπριακή οικονομία να σταθεί στα πόδια της, να είναι ανταγωνιστική και ακόμα μέσα στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα. Να σας πω κάτι. Κάτι πολύ απλό. Ας σας κάνω μια πρόβλεψη. Και του χρόνου τέτοια εποχή, αν είμαστε καλά, το ξανασυζητάμε. Γιατί πέρυσι το Μάιο που είχε ξανάρθει, ό,τι είχα πει τότε έχει επαληθευτεί. Είπα ότι η λαϊκή είναι χρεοκοπημένη τράπεζα. Δεν την γλιτώνεται με κανέναν τρόπο. Και αυτή τη στιγμή, τώρα θα φτάσουμε στο σημείο να πουληθεί και το σπιτάκι του φτωχού και του φτωχού για να διασωθεί μια τράπεζα που δεν διασώζεται. Αλλά τέλος πάντων, ακούστε. Τώρα η οικονομία, το κράτος υπάρχει, υφίσταται. Έχει τον πλούτο που είπε ο φίλος. Είναι συγκροτημένο ακόμη. Για φανταστείτε σε έναν χρόνο να μην έχει παραλίες. Ο φυσικός πλούτος να έχει τιτλοποιηθεί και να έχει πουληθεί με ομόλογα και εγγυήσεις για τους δανειστές. Να μην έχει δυνατότητα ούτε καν να πει αυτό που έχει παθεί η Ελλάδα δηλαδή. Μην τρελαθούμε. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι 90 παραλίες από τις 99 που έχει έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή είναι προς εκποίηση. Ξέρετε τι σημαίνει ένα κράτος να εκποιεί παραλία? Σημαίνει ότι χάνει τα εγχώρια ύδατα, το FIR, τη δυνατότητα η αλίδα ζώνης. Αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες όμως, όχι στα καλά καθούμενα. Όχι, επειδή έχει υπογράψει μια ταμιακή σύμβαση που είναι στα πλαίσια του μνημονίου, η οποία παρετήσει από την εθνική σου κυριαρχία και τις ασυλίες της. Δηλαδή καταργήσει ως κράτος. Αυτό έχει υποστεί και αντίστοιχα και η Κύπρος. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε σε αυτήν την ιστορία, θα φτάσουμε σε ένα χρόνο να συζητάμε πάλι τα ίδια θέματα, χωρίς όμως τα εργαλεία που έχουμε σήμερα, ή τον πλούτο που έχουμε, ή τη δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή ο Κύπριος τώρα έχει κάποια χρηματάκια στην άκρη ακόμη. Έτσι. Για ναι, θέλω να πω, σχετικά με τον Έλληνα πάντα μιλώ. Σε ένα χρόνο, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτα. Καλά, έτσι όπως τα λέτε όμως, κύριε Καζάκη, μας λέτε ότι έχουμε υποθηκεύσει και το φυσικό μας πλούτο. Δεν είναι δικό μας. Συγγνώμη, επίσημα τώρα συζητιέται. Επίσημα, έχετε πάρει τίποτα? Εκχωρούν οικόπεδα με ενίκιο. Ούτε καν συζήτηση δεν γίνεται για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου που θα βγει για τις εγχώριες ανάγκες. Ούτε καν αυτό. Μάλιστα. Εγώ με όλο το σέβας θα διαφωνώ, βέβαια. Διαφωνώ ριζικά με αυτή την αντιμετώπιση. Ο Αλμακεδόνη έρχεται, θα καταστραφούμε, θα κάνουμε, θα φτιάσουμε. Εγώ νομίζω ότι εάν έχουμε σύνεση και πατριωτισμό και εστιαστούμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε, ειδικά το θέμα των εκποιήσεων.
και να πάρουμε θετικές αξιολογήσεις των τραπεζών μετά από τα stress test. Εγώ πιστεύω, δεν μιλώ για την Ελλάδα, έτσι καθόλου. Για την Κύπρο να μιλάμε. Μιλώ για την Κύπρο. Αν και στην Ελλάδα, που πάω κάθε χρόνο, φέτος είδα, αισθάνθηκα από τον κόσμο και μιλώ πολύ και με ταξιτζίδες, από τους ανθρώπους κλπ. Αισθάνθηκα ότι φυσά κάποιος αέρας καλύτερος από τα περασμένα χρόνια. Αυτά που λέει ο κύριος Καζάκης, συγγνώμη λίγο, που λέει ότι έχουμε χωρίσει τα πάντα όλα και θα τα χάσουμε. Και λέει ότι συμβαίνει ήδη στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Κάνουμε διάκριση μεταξύ Κυπρίων ή Ελλαδιτών ή Ελλήνων, να πούμε γενικά Ελλήνων λοποδητών και ξένων λοποδητών. Οι τραπεζίτες, οι οποίοι, όπως σας περιγράψετε, που κλέψαν όλα αυτά τα λεφτά, έτσι, και διάφοροι πολιτικοί και όλα αυτά, αυτοί ήταν ξένοι, ήταν Κύπροι, ήταν Έλληνες. Και ντόπιοι και ξένοι. Και ντόπιοι και ξένοι. Επομένως, ας μην λέμε αυτό, τα αγοράζουν οι ξένοι, τα κάνουν αυτοί. Εμείς. Όχι, το δυστύχημα είναι ότι αυτοί κυβερνάνε, εξακολουθούν να κυβερνάνε και ότι αυτοί διευθύνουν τις τύχες και του δικού μου τόπου και του δικού σας. Αυτό είναι το δράμα. Μα γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε ποιους ψηφίζουμε, ποιους υποστηρίζουμε, έτσι, και όχι να λέμε πάντα μας στέλνουν οι άλλοι. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ εγώ μια κυβέρνηση η οποία χωρίς να ρωτήσει καν το λαό έχει χωρίσει την εθνική μου κυριαρχία ως κράτος στους δανειστές? Πού έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Γιατί την ψηφίσατε? Μα γιατί, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Όπως ο κύριος Αναστασιάδης έλεγε. Για να παίρνει αποφάσεις. Έλεγε. Ναι, αλλά δεν αυτό είναι. Αυτό είναι να κυβερνάς. Η εθνική κυριαρχία δεν είναι ένα οποιοδήποτε δημόσιο αγαθό. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί μια κυβέρνηση. Διαχειρίζεται και το λαού. Κυπριακό που είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Ναι, αλλά είναι του λαού υπόθεση. Δηλαδή το ρωτά στο λαό αν θέλει να καταληφθεί η εθνική κυριαρχία. Γιατί έννοια πρέπει να κάνει δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Όχι, μα δεν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, η κατάλυση εθνικής κυριαρχίας σημαίνει κατάλυση κράτους. Έχει καταληθεί το κράτος. Δεν υπάρχει νομιμότητα, δεν υπάρχει τίποτα. Παρά μόνο η νομιμότητα που επιβάλλει ο δανειστής. Διαμέσου δανειακής σύμβασης και των μνημονιακών νόμων. Το θέμα εμάς είναι εδώ. Πρώτον, αυτοί που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση εξακολουθούν να έχουν τις τράπεζες, τις χρηματαγορές και την κυβέρνηση της χώρας. Και εμείς συζητάμε τώρα πώς θα τους πληρώσουμε. Γιατί να πρέπει να συζητάω πώς θα τους πληρώσω τους απαταιώνες. Κοιτάξτε. Όλα εξαρτώνται από το αν αυτή είναι μια προσωρινή κατάσταση που έχει περιοριστεί η κυριαρχία μας. Έτσι, προσωρινά, για να περάσουμε αυτόν τον βουνό. Πότε θα αποπληρώσουμε για να πάρουμε. Η αποπληρωμή είναι άλλο. Αλλά αν θα βγούμε από το μνημόνιο, τα καταφέρουμε. Μπορείτε να μου πείτε ένα κράτος που περιορίστηκε η κυριαρχία του και επανήλθε? Ναι, η Ιρλανδία. Ποιος σας είπε ότι έχει επανέλθει η κυριαρχία του? Κοιτάξτε να δείτε. Ένας από τους μεγαλύτερους καθηγητές οικονομικών στην Ιρλανδία, ο Κόνολι, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Συνέχεια γράφει για την κατάσταση της Ιρλανδίας. Και ένας στους τέσσερις Ιρλανδούς έφυγε, μετανάστες στην Αμερική. Και 100 άλλοι οικονομολόγοι λέγουν ότι η Ιρλανδία έχει περάσει the valley of death, δηλαδή την κοιλάδα του θανάτου. Λοιπόν, έχει φτάσει με μια διαφορά ότι στην κοιλάδα του θανάτου έμεινε το 1/3 του πληθυσμού. Άμα σκοτώσω κι εγώ το 1/3 του πληθυσμού μου, βεβαίως κι εγώ θα ανακάμψω. Αλλά είναι ποτέ δυνατό στα σοβαρά να τη συζητάμε? Κοιτάξτε, το βασικό είναι αυτό. Που λέει ο συνάδελφος που είναι πολύ σοβαρό, είναι όταν εφαρμόζεις αυτά τα περιοριστικά μέτρα, αυτό, πρέπει να προσπαθήσεις να έχεις κοινωνική πολιτική για να εμποδίσεις την εξαθλίωση των φτωχών, των ευάλωτων ομάδων. Και δεύτερον, πρέπει να έχεις αναπτυξιακή πολιτική. Ναι. Και εκεί που το Μνημόνιο και η Τρόικα και το Eurogroup έχουν κάνει μεγάλα λάθη, είναι δεν έχουν προβλέψει για κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική. Μάλιστα. Το μόνο που θέλουν λέει λιτότητα, λιτότητα. Μα αν δεν προβλέψεις και κοινωνική πολιτική να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες. Εμείς τι κάνουμε? Αυτό είναι το θέμα. Τα κόμματα, η Βουλή, η κυβέρνηση πρέπει να δουν αυτά τα δύο θέματα. Την κοινωνική πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική. Μπορούμε όμως να περνάμε τις δικές μας γραμμές τελικά? Εάν εφαρμόζουμε. Δεν περισσεύει για οτιδήποτε τύπο. Λοιπόν, βάλτε τα κάτω, τα νούμερα δεν βγαίνει. Να ακούσουμε τον κύριο Ιακώβο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο γεια και σε εσάς και στους αξιόδημους καλεσμένους σας. Θα ήθελα να ρωτήσω προσωπικά αν γνωρίζουν οι κύριοι τις προτάσεις END για την έξοδο από την κρίση. Την οικονομική βοήθεια που προσφέρει ο Αρτέμις Σόρας για έξοδο από την κρίση. Σας παρακαλώ, αυτή η ιστορία με τον κύριο Σόρα, δηλαδή έχει ακουστεί κατά κόρον, έχει τόσο καιρό. Ακούμε για αυτά τα χρήματα που θα... Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα και θα μας σώσουν? Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, εγώ προσωπικά έχω μελετήσει πάρα πολύ αυτήν την περίπτωση και πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν τα λεφτά, έχει γίνει κατάθεση και, εδώ, και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την Ελληνική Δημοκρατία. Έχουν σταλεί επιστολές στον πρόεδρο, στον μη πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ίδιο έχει γίνει και στον ελλαδικό χώρο. Θα σχολιάσουν. Και όμως όλοι θέτουν τις πάπιες. Θα σχολιάσουν οι καλεσμένοι. Θα σχολιάσουν γιατί δεν θέλω εγώ να πω τη γνώμη μου. Έχουμε δύο οικονομολόγους, θα πούν τη δική τους. Και ο κύριος Μιχάλης. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Τα συγχαρητήρια, κύριε Αγωγό. Να είστε καλά. Και χαιρετώ και τις προσεκτικές. Το ερώτημα είναι κακός δαίμονας ή χείρα βοηθείας. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ένα πολύ απλό σημείο των καιρών του Eurogroup δεν είχαν στηριχθεί αυτοί που έπρεπε να στηριχθούν. Μπορούσε σήμερα που προσπαθούμε να ψηφίσουμε και κάθε τρεις μήνες να εκτελούνται κάποια σημεία του μνημονίου για να παίρνουμε δόση, θα ήταν καλύτερα στη συμφωνία τότε να μην γίνει αποδοχή για οποιοδήποτε κούρεμα, να χάσει ο κόσμος τα πάντα και τις δουλειές του, να συνεχίσουμε με την φυστάμενη κατάσταση και να δεσμευόμαστε άμεσα την επαύριο να ψηφίζονταν τα νομοσχέδια και τα μνημόνια, ούτως ώστε το μνημόνιο θα ήταν η χείρα βοηθείας, γιατί χρειαζόμαστε έναν σύστημα να επικρατήσει η καλή διαχείριση και στους τομείς του δημοσίου, στους τομείς των επιχειρήσεων και στα οικογενειακά θέματα, να επικρατήσει το σύστημα με τη δύναμη τότε που υπήρχαν οι δουλειές, να συνεχίσει ο κόσμος να δουλεύει, αλλά να είναι υπό τον έλεγχο της Τρόικας, γιατί εμείς μόνο με ξένους ανθρώπους μπορούμε να πάμε μπροστά. Μόνοι μας εδώ, λόγω των συμφερόντων, των υποστηριών και των άλλων θεμάτων, δεν επικρατεί και ούτε εφαρμόζεται, ούτε νόμος. Μάλιστα. Και σήμερα θα συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν έχουν τιμωρηθεί, δεν έχουμε δείξει τα παραδείγματα που έπρεπε να δείξουμε. Εάν εγίνετο να μείνει η κατάσταση ως έτσι, γιατί 10 και 20 δισεκατομμύρια για την Κύπρο μας είναι ένα μηδενικό για όλα αυτά τα κράτη τα οποία έχουν συνεργαστεί να μας καταστρέψουν πρώτα και μετά να έρχονται να μας δίνουν το μνημόνιο με το δίθεν ότι είναι δανειστές μας. Καταλαβαίνω ότι θα ήταν δανειστές μας και θα μπορούσαμε να τους αποπληρώνουμε εφαρμόζοντας όλα αυτά που κάθε τρεις μήνες προβάλλονται να ψηφίζουμε για να εφαρμόσουμε. Ως υποχρεώσεις. Ευχαριστώ και τον κύριο Μιχάλη. Λοιπόν, κάντε εσείς τα σχόλιά σας για αυτή την υπόθεση με τον κύριο Σόρα. Γιατί νομίζω επανέρχεται συνέχεια και το ζήτημα αυτό. Είδα ότι αντιδράσατε και οι δύο. Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Πρόκειται για μια απάτη. Συμφωνώ πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τα χρήματα, είναι κατατεθειμένα και. Ναι. Ο άνθρωπος, κοιτάξτε, είναι ένας αποτυχημένος μικροεπιχείρημα. Δεν είναι κακό. Δεν το λέω για κακό. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα παιδότοπο στην Πάτρα μέχρι πριν 3-4 χρόνια. Τώρα, πώς από τον παιδότοπο. Που το κλείσε ο άνθρωπος λόγω της κρίσης, δεν μπορούσε. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Δεν το κακολογείο. Προς το όσο καθένα μπορεί. Τώρα, πώς από τον παιδότοπο. Έφτασε στα 600 δισεκατομμύρια. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει 600 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς πέφτουν στην παγίδα. Είναι πιο σωστό να εκτιμάς ότι το νερό του καπατερού που υπήρχε κάποτε και αν το πίνες, αυτός που έχει κομμένο χέρι θα ξαναφυτρώσει με ρολόι μαζί. Είναι πιο ρεαλιστικό αυτό από το να πιστεύεις ότι κάποιος έχει 600 δισεκατομμύρια και θα βοηθήσει την Ελλάδα με την Κύπρο. Είναι απάτη και απάτη ολκής. Και η όλη ιστορία είναι στρέφεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν έχουν τριβή με αυτά τα πράγματα και εντυπωσιάζονται με τα νούμερα. Ναι. 600. Βεβαίως. Είναι όγκος. Βεβαίως. Ναι. Στην τράπεζα Σύριου, στον αστερισμό του Σύριου, Κασιόπη 26, αριστερά, εκεί ναι, μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν εδώ υπάρχουν. Στη γη, δεν υπάρχουν. Συμφωνείτε κι εσείς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα πω όμως για το δεύτερο, για αυτά που είπε ο δεύτερος ακροατής, τηλεθεατής, ότι αυτά που έλεγε. Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αν αρχίζαμε από το 2010-2011. Αν δεν αφήναμε τα πράγματα να φτάσουν εδώ. Θα μπορούσαμε να δανειστούμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε αρκετά πράγματα που είναι θετικά στο μνημόνιο και να εφαρμόσουμε με την ησυχία μας, με την. Δυστυχώς, όταν αφήνεις τα πάντα και έρχονται
Όχι, ο κόμπος το χτένι που λένε. Μάλιστα, βρεθήκαμε στην ανάγκη. Βρεθήκαμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει, εγώ προσπάθησα να καταλάβω αυτά που λέει. Λέει, ναι, φταίμε εμείς, αλλά και οι ξένοι λέει, μας βρήκαν, όπως λένε, στο χρώμα και στην άκρη του. Ναι. Και, ναι. Και γι' αυτό λέω ότι. Εγώ λέω δύο πράγματα, έτσι, να πω και. Το ένα είναι ότι πρέπει να μας γίνει το πάθημα μάθημα. Επιτέλους. Μα είναι λίγο αργά όμως, κύριε Παναγιώτη. Δεν πειράζει, έστω και τώρα. Και το δεύτερο που λέω το εξής. Όσο πολλά και είναι τα εκατομμύρια που χάσαμε, παραδείγματος χάρη, 450 εκατομμύρια για αυτή την έκτη δόση, είναι τίποτα κοντά στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Που χάσανε οι καταθέτες, που χάσανε οι επενδυτές, που χάσανε οι δανειστές μας, που χάσανε όλοι οι άλλοι για αυτά τα 400. Να μην κλέμε τα 450 εκατομμύρια, να κλέμε το γεγονός ότι προσπαθούμε να επανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία μας. Λοιπόν, πριν ο κύριος Καζάκης έκανε μία πρόβλεψη και είπε ότι θα φτάσει και εκεί προς τα σημεία της Ελλάδας να χάνουμε παιδιά, μάνες που από τα μαγκάλια από που θα ανάβουν. Γιατί δεν έχει κόσμος να πάρει πετρέλαιο λοιπόν, να θερματεί. Άρα εσείς κάνετε μία μαύρη πρόβλεψη για το μέλλον της Κύπρου. Δεν είναι το ζήτημα του μέλλον της Κύπρου. Μακάρι να ήταν μόνη της Κύπρος. Μακάρι να έχει τους βαθμούς ελευθερίας να αποφασίζει η ίδια και να φορτώνεται η ίδια το βάρος των επιλογών της. Εδώ δεν βρίσκεται. Δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα τρένο το οποίο έχει πάρει την κατηφόρα, έχει πέσει από στον κρεμό και εμείς, επειδή βρισκόμαστε σε διαδικασία βαρύτητας αυτή τη στιγμή με την πτώση, θεωρούμε ότι επειδή υπάρχει και ευοχία, έτσι, όταν είσαι στην βαρύτητα, λες, εντάξει, πετάω. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι δεν είναι αυτή η πτήση, είναι πτώση. Και πτώση με βαρυτική ταχύτητα. Λοιπόν, να πάρω τις δύο τελευταίες γραμμές. Να κάνω μια πρόβλεψη. Να κλείσουμε με τις προβλέψεις. Θέλω να κλείσουμε τις προβλέψεις. Ο κύριος Δημήτρης, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Ό,τι θα αναφέρω πιο κάτω δεν έχει να κάνει με τους δύο καλεσμένους σας σήμερα. Ναι. Λοιπόν, παρελάβουν διάφοροι δημονές από όλα τα κανάλια εδώ και αρκετούς μήνες. Κανένας όμως με απλά μαθηματικά δεν βγήκε να μας πει. Κύριοι, τόσα δισεκατομμύρια λείπουν. Και να κάνουμε μία ανάλυση. Αυτά τα δισεκατομμύρια πήγα στο τάδε. Φταίει ο τάδε. Αυτά τα δισεκατομμύρια πήγα στο τάδε. Φταίει ο βίτα. Λοιπόν, με απλά λόγια, υπάρχει κάποιος που μπορεί να βγει να μας κάνει μία ανάλυση. Φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση για αυτό. Η σημερινή για αυτό. Οι τραπεζίτες για εκείνο. Και να ακούσουμε και εμείς με απλά λόγια που καταλαβαίνουμε. Να ρωτήσω κάτι, γιατί σας ενδιαφέρει τι ποσοστό ευθύνης έχει ο καθένας από αυτούς που έχετε αναφέρει, ο πρώην, ο νύν, η τραπεζίτας. Γιατί σας απασχολεί. Για να ξέρει και κοινή γνώμη, να διαμορφώνει για να μπορεί γνώμη, να διαμορφώνει γνώμη με λίγα λόγια, για το τι πραγματικά ευθύνονται, το οποίο είναι λίγο πιο επουσιώδες. Ας μας πούμε με απλά μαθηματικά ότι αυτά τα δισεκατομμύρια, διότι ακούμε από τον έναν τόσα, από τον άλλον τόσα, από τον άλλον τόσα. Σωστό, ξεκάθαρα. Απλά μαθηματικά. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη. Αυτόν πήγε εκεί, αυτόν πήγε εκεί. Ο κύριος Μιχάλης, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης και κλείνουν οι γραμμές. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Καταρχάς θέλω να αναφερθώ στο παιδόνιο γυναίκα που είπε πως θέλει να φτιάξουμε κάτι πράγματα. Άμα είναι ενδιαφέρομαι, είμαι τεχνίτης. Α, είστε τεχνίτης και ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε. Ναι, έτσι αλλιώς αν εργαστεί με το που κάνουμε, είναι το πρώτο ερώτημα, αλλά θέλει να κοινωνήσει και έχει. Μπράβο σας. Πολύ ωραία. Μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα δεν κάτι άλλο να κάνω. Το δεύτερο που θέλω να πω, μ' ακούτε. Ναι, είναι λίγο προβληματική η γραμμή, αλλά προσπαθούμε. Ναι, πείτε μας και τη γνώμη σας. Θέλω να πω τον κύριο Καζάκη, όταν γυρίσουμε στην Κύρα, δεν θα πάθουμε υποτιμήσεις και να μας κάνουν το χρέος από 10 δισεκατομμύρια ή 15 πόσο είναι τώρα. Δεν θα μας κάνουν θα άλλες 50 όσο δεν είναι οι διεθνείς τράπεζες, οι διεθνείς δαριστέματες. Μάλιστα. Αυτό δεν λέω και μόνο. Να μας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Απαντήστε την ερώτηση, παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς, να θυμηθούμε λιγάκι από την κυπριακή οικονομική ιστορία. Η Κύπρος δέχτηκε επίθεση στρατιωτική, πόλεμο, με κατοχή του 1 τρίτου του εδάφους της. Γιατί η λίρα πήγε καλά? Γιατί δεν δέχτηκε υποτιμήσεις? Γιατί δεν συνετρίβει? Γιατί αποτέλεσε μια από τα πιο ισχυρά και αποθεματικά νομίσματα, τουλάχιστον περιφερειακά. Λόγω της ανεξαρτησίας της. Λόγω του γεγονότος ότι ακολουθήθηκε πολιτική η οποία στήριξε την εσωτερική οικονομία. Μάλιστα. Και την εσωτερική αγορά
με τους τρόπους που τη στήριξε, δημιούργησε πλεονάσματα και αυτό το πράγμα υποστήριξε το νόμισμα. Το νόμισμα απηχύτη το δυναμισμό μιας οικονομίας. Αν λοιπόν η οικονομία πάει καλά, δηλαδή επενδύεις πραγματικά στην παραγωγή, δημιουργείς θέσεις εργασίας, προσθέτεις το εισόδημα, στην προστιθέμενη αξία στην οικονομία, το νόμισμα γίνεται βράχος. Αυτό το πράγμα. Εάν όμως έχεις μια οικονομία όπου κυριαρχεί το κομματικό ταμείο, το τι παίρνει ο ένας και τι παίρνει ο άλλος, ο ολιγάρχης, ο έτσι, ο απέξω και ο τα λοιπά, είναι λογικό το νόμισμα πάει κατά διαόλου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι το δικό σου νόμισμα το ελέγχεις εσύ. Και εξαρτάται από σένα. Το φτιάχνεις εσύ με τα χέρια σου. Το ξένο νόμισμα ελέγχεται από άλλους. Και έρχεται. Και φυτεύεται. Παρακαλώ για τη δική σας πρόβλεψη και ένα γενικό σχόλιο πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Να πούμε και κάτι για τον προηγούμενο τηλεθεατή. Που είπε για τις ευθύνες και καθαρά νούμερα επιτέλους. Ακριβώς αυτή ήταν η δουλειά που έπρεπε να κάνει η Επιτροπή Ποικί. Και την έκανε. Δεν την έκανε. Σε αυτό θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Όχι για την Επιτροπή. Ναι, και τώρα επαφείται στο Γενικό Εισαγγελέα να. Και στις μελέτες που κάνει και η Επιτροπή Κεφαλή Αγοράς και η αστυνομία να βρεθούν πού πήγαν τα λεφτά, ποιοι είναι οι ένοχοι και να μπουν αριθμοί σε αυτά. Όπως είπαν και εγώ. Τώρα λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι ότι στους επόμενους 2 μήνες θα μπορέσουμε να τα βρούμε. Θα περάσει ο νόμος ή το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο για τη φρεγκιότητα και με αυτό θα συμφωνήσουν και τα κόμματα ή τουλάχιστον μια πλειοψηφία για τον νόμο περί εκποιήσεων. Τι θα δει ο πολίτης, πείτε μου. Ναι, θα πω το εξής, θα δει ο πολίτης. Θα περάσουν οι τράπεζες μας από τα τεστ αντοχής και ο πολίτης θα αρχίσει να βλέπει με το νέο έτος, θα βλέπει μια ανάκαμψη. Το 2015, η οποία όμως να μην περιμένουμε και θαύματα υπό τις περιστάσεις, αλλά πιστεύω, εάν καταφέρουμε να αλλάξουμε 2 πράγματα. Το ένα είναι το αίσθημα απεσιοδοξίας που υπάρχει. Αυτό που είπατε πριν. Και η αβεβαιότητα. Και το άλλο είναι η αξιοπιστία. Τότε ο Κύπριος πολίτης, ο οποίος θα κατάφερε μετά την εισβολή να κάνει θαύματα, θα ξανακάνει θαύματα. Θα πω όμως ότι είμαι αθεράπευτα αισιόδοξος, αλλά συνήθως βγαίνω σωστός. Θα δείξει. Εδώ είμαστε. Και ένα καταληκτικό σχόλιο, παρακαλώ, και κλείνουμε. Κάνει θαύματα ένας λαός που είναι ελεύθερος. Όταν δεν είναι ελεύθερος, δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Λοιπόν. Πώς απελευθερώθηκε η Ελλάδα, πώς απελευθερώθηκε η Κύπρος. Με τον αγώνα του λαού. Και με το γεγονός ότι δεν δεχόταν να είναι υπόδουλη ή με υποζυγό. Το ίδιο και εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εδώ πέρα δεχόμαστε ότι θα πρέπει να τεθούμε υποζυγό για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι παράλογο και ιστορικά παράλογο. Δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν πρόκειται να συμβεί και τώρα. Δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία για να το σκεφτεί. Αλλά πέρα όμως από αυτό. Εγώ θα περίμενα, ειλικρινά θα το περίμενα. Και το έλεγα από το μάτι, όταν είχα ξανακατέβει στο νησί. Και λέω, θα περίμενα από την Κυπριακή Βουλή, που έχει και την αγγλική νοοτροπία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, το απλό, να φτιάξει μια επιτροπή, όχι σαν και αυτή που έφτιαξε, που για γέλια. Το πόρισμα της επιτροπής, ειλικρινά ποιος το συνέταξε, δεν ξέρω. Να το γνωρίσω, μια επιτροπή, λοιπόν, να το γνωρίσω, ειλικρινά θέλω να το γνωρίσω, γιατί αυτά πράγματα που λέει είναι για πέταμα. Δηλαδή, ειλικρινά είναι ντροπή. Για το ότι υπάρχει σε θεσμό, δηλαδή, εντάξει, για το οποίο καθένα, να το πω εγώ, ποιο νοιάζεται. Με καταλαβαίνετε. Ναι. Αν το πει θεσμός, είναι ένα θέμα. Γιατί λοιπόν δεν έκανε. Συγγνώμη. Γιατί δεν φτιάξανε μια επιτροπή με όλα τα κόμματα μέσα, με το Γενικό Εισαγγελέα Επικεφάλης, με ειδικούς οι οποίοι μπορούν να κάνουν ανάλυση ισολογισμών και να τα ξετινάξουν αυτά. Θα κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Σε 3 μήνες θα ξέραμε τα πάντα, το που έχει πάει το τελευταίο δεκαράκι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας και εσάς, κύριε Παναγιώτου. Νομίζω ήμασταν διαφωτιστικοί για τον κόσμο και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.